Όταν θα λήξει η παρέλαση, θα βγουν τα σωματεία των πατριωτών μας από διάφορες περιοχές της χώρας με τις παραδοσιακές στολές και τα παιδάκια. Και αν κάνουν την επίδειξη και θέλει ο κόσμος να χορέψει, εμείς δεν θα αποσύρουμε τις υπάντες του Δήμου και των ενόπλων δυνάμεων. Θέλουμε η παρουσία του κόσμου να στείλει ένα μήνυμα προς το εξωτερικό ότι είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος, ένα κράτος που ο λαός μαζί ενωμένος, αυτό που ζητά, είναι η πιστοποίηση και ο σεβασμός στην εθνική του κυριαρχία, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, περιγράφοντας το σχεδιασμό για την 25η Μαρτίου. Ερωτηθείς για σχόλια που παραλληλίζουν το σχεδιασμό αυτό με εκδηλώσεις της Χούντας, ο κ. Καμένος απάντησε. Αλίμονο, αν χαρίσουμε στη Χούντα ή στην ακροδεξιά ή στους φασίστες της ένοπλης δυνάμεις της χώρας, τα παιδιά μας που υπηρετούν και την ημέρα της ανεξαρτησίας μας. Αν κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τα σύμβολα, δεν σημαίνει ότι θα τους τα χαρίσουμε. Στο μεταξύ, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει παράλληλα για το αν πρέπει ή όχι να υπάρχουν εξέδρες επισήμων, την απομάκρυνση των κυκλειδωμάτων αλλά και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά. Διχασμένος εμφανίζεται ο κόσμος όσον αφορά στην ερώτηση για το αν θα πρέπει να γίνονται παρελάσεις ή όχι, αν θα πρέπει οι επίσημοι να είναι μαζί με τους θεατές, με το υπόλοιπο κοινό ή όχι. Η κάμερα της Διών Τηλεόρασης βρίσκεται στο κέντρο της Βέρειας για να ρωτήσει τους κατοίκους. Η αστυνομική παρουσία που υπήρχε παλιότερα είναι απαραίτητη, πιστεύετε? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρμα. Η συμμετοχή των επισήμων να είναι σε εξέδρα ή μαζί με τον κόσμο? Σε εξέδρα. Μαζί με τον κόσμο. Γιατί μαζί με τον κόσμο. Λουκία, όχι. Μαζί με τον κόσμο. Όχι. Οι επίσημοι θα είναι στην εξέδρα. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ, διαφωνώ. Οι παρελάσεις ενδεχομένως να γίνουν, πρέπει να γίνονται, δεν έχω και αμάν τι να πω οπωσδήποτε να γίνονται. Και οι επίσημοι μαζί με τον κόσμο, όπου είναι όλος ο κόσμος και αυτοί. Και θα πρέπει να υπάρχουν κυκλειδώματα, κάγκελα. Ούτε και κλειδώματα. Όχι, να μην υπάρχουν. Ναι, όχι. Εντάξει, όχι. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί έτσι φοβούνται, γιατί να φοβούνται. Και να είναι οι επίσημοι εκεί που πρέπει να είναι, να περάσουν τα παιδιά, οι στρατιωτικοί, οι φαντάροι, ξέρω εγώ. Να τους τιμήσουν τους επισήμους, να τους χαιρετήσουν, να τους τιμήσουν. Πιστεύετε τόση αστυνομική παρουσία όπως παλιότερα είναι απαραίτητη? Δεν χρειάζεται, διότι τώρα έχουμε μια κυβέρνηση πιο αριστερή και δεν θα έχουμε... Οπότε συμφωνείτε? Ναι, συμφωνώ. Δεν θα έχουμε άτομα που να είναι απέναντι. Έτσι, γιατί πιο πολύ τώρα, μάλλον η κυβέρνηση είναι αριστερή, αριστερών τάσεων. Ο κόσμος το ήθελε αυτό για λόγους εκδίκησης περισσότερο, αυτό να σημειώσετε. Οπότε συμφωνώ. Παρουσία κυκλειδωμάτων είναι απαραίτητη? Απαραίτητη, φυσικά δεν είναι σωστή η παρουσία κυκλειδωμάτων, αλλά μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Νομίζω δεν θα ήταν απαραίτητο να γίνονται παρελάσεις πλέον. Και τώρα που γίνονται, η συμμετοχή των επισήμων σε εξέδρα ή μαζί με τον κόσμο? Μαζί με τον κόσμο θα ήταν καλύτερα. Για τα παιδιά είναι. Για τα παιδιά μας είναι. Η αστυνομική παρουσία όπως ήταν παλιότερα είναι απαραίτητη, πιστεύετε? Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί να χρειαστεί. Τα κυκλειδώματα? Τα κάγκελα που το Όχι. Χωρίς κάγκελα. Όχι, χωρίς κάγκελα. Τα παιδιά να χειροκροτάμε, όχι τους επισήμους. Ναι, πιστεύω να γίνονται βέβαια. Η συμμετοχή των επισήμων σε εξέδρα ή μαζί με τον κόσμο? Σε εξέδρα να είναι, για μένα είναι το ίδιο. Η αστυνόμευση τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο έντονη. Πιστεύετε είναι απαραίτητη? Αφού στην Αθήνα δεν θα είναι αστυνομική, να μείνει και εδώ. Γιατί να μην γίνονται, βεβαίως. Και η παρουσία των επισήμων να είναι σε ξεχωριστό επίπεδο, σε εξέδρα ή μαζί με τον κόσμο? Αυτό θα έλεγα ότι θα σε μία βαθμίδα μονάχα θα είναι καλύτερα, για να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους επισήμους και σε ποιους αποδίδουν τιμές. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Πού αποδίδονται οι τιμές? Λογικά οι τιμές αποδίδονται στη σημαία. Μόνο στη σημαία και για τη μνήμη εκείνης της ημέρας για την οποία παρελάβουμε. Οι άλλες, οποιασδήποτε άλλου είδους παρελάσεις δεν είναι λογικές. Θεωρώ ότι είναι καλά να βλέπουμε παρελάσεις. Κάνει καλό στην εθνική μας περηφάνεια. Και η συμμετοχή των επισήμων να είναι μαζί με τον κόσμο ή σε εξέδρα ξεχωριστά? Μαζί με τον κόσμο θα ήταν πιο καλό και για αυτούς και για μας. Και όσον αφορά στην αστυνόμευση που ήταν παλιά πιο έντονη, είναι απαραίτητη, πιστεύετε? Θεωρώ ότι σε μερικές στιγμές χρειάζεται αστυνόμευση. Αλλά εντάξει, να μην αισθανόμαστε ότι υπάρχει κλοιός, γιατί αυτό δημιουργεί άλλες καταστάσεις.